Αυτό κύριε Υπουργέ. Είναι ότι ακούμε για όσους έχουν κάτι να πούν. Ήταν μια θέση που θέλατε. Σίγουροι, να είστε σίγουροι ότι έχουμε πράγματα να πούμε. Ήταν μια θέση που θέλατε κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, δεν είναι θέση που ήθελα. Νομίζω ότι στην αριστερά δεν πηγαίνουμε για να έχουμε υπουργεία. Στην αριστερά μπορούμε να την περιττήσουμε από πάρα πολλές θέσεις, είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο είτε όχι. Είναι τιμή μου που θα βοηθήσω αυτή τη διαπραγμάτευση. Τα μηνύματα είναι... Να συνεχίσουμε τις δηλώσεις των υπουργών. Πάμε στην κυρία. Ναι, Γιώργο. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων. Ποια είναι η πρώτη πρωτοβουλία που έχετε αυτή τη στιγμή σε έναν ευαίσθητο τομέα? Το να τα καταφέρουμε. Είναι η πρώτη και η τελευταία πρωτοβουλία. Είστε αισιόδοξοι, γιατί η εμπιστοσύνη που σας έδειξε ο ελληνικός λαός ήταν μεγάλη. Θα τα καταφέρουμε. Και θα τιμήσουμε πρακτικά την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο ελληνικός λαός, όλοι μας. Είστε αισιόδοξοι. Θα τα καταφέρουμε. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να μετακινηθεί. Είναι η κυρία Βαλαβάνη, διευκρινίζω εγώ να λέω, Γιώργο, η αναπληρωτής υπουργός οικονομικών σε κομβικό κιόλα πόστο, ως αναπληρωτής υπουργός οικονομικών η κυρία Βαλαβάνη. Και εννοείται ο κύριος Τσακαλώτος. Έχει υπουργεία για τη μεταναστευτική. Τώρα ο κύριος Ρίτσας. Τώρα ο κύριος Ρίτσας. Απαντάξει στα αγγλικά, φοβάμαι. Αντώνιο, να σου επαναλάβω πάντως εντάχει ότι ο κύριος Ρίτσας πριν από λίγο έκανε και άλλες δηλώσεις. Πάμε στον κύριο Κουράκη ένα λεπτό. Ναι. Και θα σου επαναλάβω και τις δηλώσεις του κυρίου Τρίτσα. Γιατί είμαστε στον δρόμο τώρα. Κοιτάξτε, ο τομέας της παιδείας είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος τομέας. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά τα μέτρα που έχουμε στο πρόγραμμά μας, υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό ότι θα τα εφαρμόσουμε. Να είναι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα δει πολύ ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες βέβαια θα αργήσουν επειδή είναι ακριβώς ο τομέας της παιδείας να φανούν. Αλλά δεν θα διαψεύσουμε, αυτό μπορώ να πω τώρα, τις προσδοκίες και τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Είναι τεράστια τα προβλήματα και εξ αυτού θα έλεγα. Αντώνη, προχωρώ στον κύριο Δραγασάκη. Ναι. Κύριε Δραγασάκη, καλησπέρα. Ένα ευαίσθητο τομέα έχετε. Χειρίζεστε όλη την οικονομία αυτή τη στιγμή. Έρεμα. Σε συντονιστικό ρόλο ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης. Την οικονομία τη χειρίζονται οι αρμόδιοι υπουργοί. Εγώ θα προσπαθήσω να εισάγω λίγο συντονισμό και συνεργασία. Είστε αντιπρόεδρος κυβέρνησης όμως. Είναι μια θεσμική ιδιότητα με πολλές αρμοδιότητες και πολλές ευθύνες. Αυτό που είπα από το ελληνικό κράτος είναι ο συντονισμός και η συνεργασία. Τα μηνύματα που έχετε πάρει από το εξωτερικό όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, ποια είναι μέχρι στιγμής? Έχετε κάποια μηνύματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όλοι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής και μένει τώρα ακριβώς να το κάνουμε αυτό πιο συγκεκριμένο. Αλλά θα τα πούμε μετά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία. Αντώνη, αν με ακούσει, να σου επαναλάβω εντάχει τις δηλώσεις.